Φρίκι προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον 53χρονο αρχιφύλακα από τη Λέσβο, ο οποίος φέρεται πως εκμεταλλευόταν την ιδιότητά του ως προπονητής βόλεϊ για να πλησιάζει ανήλικες αθλήτριες. Η μητέρα της 14χρονης εξηγεί στο Open πώς αντιλήφθηκε την δράση του αστυνομικού. Εγώ είδα το μήνυμα της μικρής στο κινητό, γιατί έχω τους κωδικούς της. Είδα το μήνυμα του κυρίου, το οποίο ήταν ψεύτικο προφίλ. Την σέβαζε να κάνει διάφορα σεξουαλικά παστίδι βίντεο, φωτογραφίες. Τη ρώτησα ποιος είναι, στην αρχή δεν μου έλεγε και μετά από 5 λεπτά ευτυχώς μου είπε ότι είναι ο προπονητής της και τη φοβήθηκε να μου το πει γιατί την εκβίαζε. Ο 53χρονος αρχιφύλακας, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορείται για τον βιασμό της 14χρονης μαθήτριας. Το ανήλικο κορίτσι στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τα όσα βίωσε στα χέρια του αστυνομικού. Πριν από περίπου 20 μέρες, με οδήγησε σε απομονωμένη και σκοτεινή τοποθεσία, μου ζήτησε να κατέβω από το αυτοκίνητο και με έστρεψε με απότομη κίνηση. Μου κατέβασε το σορτσάκι και το εσώρουχο. Οι κάτοικοι του νησιού κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο υπεράνω πάσης υποψίας, ενώ οι γονείς των αθλητριών της ομάδας βόλεϊ τον εμπιστεύονταν να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του τα παιδιά του στο σπίτι μετά τις προπονήσεις. Ότι εγώ δεν ξέρω τι έκανε εκείνη την ώρα. Πώς με συγκρατήσαν δεν ξέρω. Δεν είναι άνθρωπος. Κτίνος είναι. Τον είχαμε τέτοια εμπιστοσύνη σαν αστυνομικό. Του εμπιστευτήκαμε τα παιδιά. Το κινητό αλλά και άλλες ψηφιακές συσκευές του 53χρονου αστυνομικού έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών για το αν υπάρχουν και άλλα θύματα του. Το προφίλ που έχει κάνει το έχει από το 18. Σίγουρα θα έχει πέσει και άλλα παιδιά. Κλαίει συνέχεια. Μπορεί να κοιμηθεί, δεν τρώει καθόλου. Ευτυχώς μας στείλανε την ασφάλεια εδώ στο νησί μία παιδοψυχολόγο. Ο 53χρονος αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή και αναμένεται να πάρει νέα παράταση για να απολογηθεί.